Ο δούλος, αγαπητοί μου φίλοι, δεν έχει δική του θέληση επειδή είναι δούλος. Το αφεντικό του αποφασίζει γι' αυτόν. Ούτε δική του ελευθερία έχει ο δούλος. Αισθάνεται σαν το πουλί που είναι φυλακισμένο στο κλουβί και δεν μπορεί να πετάξει έξω. Πόσοι πόλεμοι έχουν γίνει για να σπάσουν οι άνθρωποι τις αλυσίδες της δουλείας. Πόσο αίμα έχει χυθεί και χύνεται για να γίνουν οι άνθρωποι από δούλοι ελεύθεροι. Αυτά συμβαίνουν για την πολιτική και την κοινωνική ελευθερία. Τώρα, όσο για την πνευματική μας ζωή και την πνευματική μας ελευθερία, ο Θεός, στο γραφτό λόγο του, μας ομιλεί για ένα τύρανο. Ένα πνευματικό τύρανο, ο οποίος κρατάει τους ανθρώπους όλους, δούλους και αιχμαλώτους. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο τυραννός μας? Η αμαρτία είναι. Άσχετα αν χαιρόμαστε απ' έξω πολιτική και κοινωνική ελευθερία, μέσα μας, ως αμαρτωλοί άνθρωποι, είμαστε δούλοι, επειδή έχουμε τη δύναμη της αμαρτωλή μας φύσεως, η οποία μας έχει υποδουλωμένους στις κακές μας συνήθειες, μας κρατάει υποδουλωμένους στα πάθη μας και στα αμαρτωλά μας ένστικτα. Πάρτε λόγου χάρη ένα πλεονέκτη, ένα τσιγκούνι άνθρωπο, ο οποίος αυτός έχει την καρδιά του κολλημένη πάνω στο χρήμα και στον πλούτο. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να ζει ελεύθερος. Όλη του τη ζωή την περνάει σαν δούλος, δούλος του χρήματος. Νύχτα μέρα το χρήμα σκέφτεται, το χρήμα κυνηγάει, το χρήμα προσκυνάει και το χρήμα υπακούει. Είναι δούλος. Ή ας πάρουμε έναν ανήθικο, ένα σαρκολάτρι άνθρωπο. Ούτε αυτό ζει ελεύθερος. Και αυτό ζει υποδουλωμένος στις ορέξεις της σάρκας του. Κάνει στα τυφλά ότι του περάσει από χέρι, αρκεί να υπακούσει στη σάρκα, που είναι το αφεντικό του. Υπάρτε ένα εγωιστή και δοξομανή άνθρωπο, ο οποίος ζει μόνο και μόνο για να παίρνει επένους και δόξα από ανθρώπους. Είναι και αυτός δούλος της δοξομανίας του. Ό,τι κάνει, το κάνει για να ευχαριστήσει τον εγωισμό του, που είναι το αφεντικό του. Για να ακούσουμε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο για την περίπτωση αυτή. Όταν προσφέρετε τους εαυτούς σας δούλους σε κάποιον για να τον υπακούετε, είστε δούλοι εκείνου τον οποίον υπακούετε. Ή δούλοι της αμαρτίας που καταλήγει εις θάνατον, ή της υπακοής που φέρει στη δικαίωση. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον σίγμα, Κορίνθ 16. Και ο Κύριός μας ο ίδιος είπε, όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ευαγγέλιον Ιωάννου, κεφάλαιον Ήτα, Κορίνθ 35. Η τυραννία της αμαρτίας έχει πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις στη ζωή όλων μας. Αμαρτάνομαι, μισούμε, εκδικούμε, θα αδικούμε, κάνουμε το κακό, χωρίς να έχουμε τη δύναμη να αντισταθούμε σε αυτά τα αμαρτωλά μας ένστικτα. Δεν έχουμε τη δύναμη. Βλέπετε, η αμαρτία έχει μέσα μας εξουσία και δύναμη τέτοια και μας έχει εχμαλώτους και αβοήθητους, όπως το ψάρι είναι μπερδεμένο στα δίχτυα του και δεν μπορεί να ξεμπλέξει από εκεί. Και καθώς ακούσαμε παραπάνω, το Ευαγγέλιο μας βεβαιώνει ότι αυτή η υποδούλωσή μας κάτω από την τυραννία της αμαρτίας μας κρατάει σε μια κατάσταση πνευματικού θανάτου και αιωνίας απώλειας. Πώς μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτή την ολέθρια κατάσταση της πνευματικής μας δουλείας? Πώς θα διώξουμε από την καρδιά μας αυτή τη δύναμη της αμαρτίας που εργάζεται μέσα μας θάνατο και απώλεια? Για ας ακούσουμε ποιο μυστικό μας φανερώνει το Ευαγγέλιο για αυτή την απελευθέρωσή μας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Ρώμης, «Σεις που είσαστε δούλοι της αμαρτίας, υπακούσατε με την καρδιά σας εις τον τύπον της διδασκαλίας εις τον οποίον παραδοθήκατε και ελευθερωθήκατε από την αμαρτία». Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, κεφάλαιον σίγμα, χωρίον 17. Αξίζει τον κόπο να επαναλάβω με αυτά τα σπουδαία λόγια. «Σεις που είσαστε δούλοι της αμαρτίας, υπακούσατε με την καρδιά σας εις τον τύπον της διδασκαλίας εις τον οποίον παραδοθήκατε και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, εγίνατε δούλοι της δικαιοσύνης». Από τα λόγια αυτά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας τύπος διδασκαλίας εις τον οποίον όταν παραδώσει την καρδιά του άνθρωπος ελευθερώνεται από την αμαρτία και τη δύναμή της.
τύπος είναι καλούπι. Η διδασκαλία λοιπόν που ελευθερώνει έχει δική της μορφή, δικό της καλούπι. Είναι δηλαδή μια συγκεκριμένη διδασκαλία την οποία ο αμαρτωλός άνθρωπος πρέπει να τη δεχθεί με όλη του την καρδιά. Και φυσικά αυτή η διδασκαλία είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Όταν είμαι θα άρρωστη, ο γιατρός μας δίνει συνταγή για φάρμακο. Για να μας θεραπεύσει όμως το φάρμακο πρέπει να είναι ακριβώς αυτό που διέταξε ο γιατρός. Ό,τι έχει μέσα πρέπει να είναι βαλμένο με ακρίβεια. Να μην είναι λιγότερο ούτε περισσότερο. Διότι αν είναι λιγότερο δεν θα γιατρευτούμε. Αν είναι περισσότερο μπορεί και να μας βλάψει. Ακριβώς αυτό θέλει ο Απόστολος να μας εξηγήσει όταν μας βεβαιώνει ότι για να ελευθερωθούμε από τη δύναμη της αμαρτίας πρέπει να υπακούσουμε σε ένα συγκεκριμένο τύπο διδασκαλίας και όχι στην κάθε θρησκευτική διδασκαλία. Με άλλα λόγια, δεν είναι η θρησκεία ή οι θρησκευτικές πράξεις ή οι θρησκευτικές παραδόσεις αυτά που θα μας ελευθερώσουν από την αμαρτία, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο μήνυμα που ο Θεός μας έστειλε με τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ότι δηλαδή είμαι θα αμαρτωλή επειδή γεννηθήκαμε αμαρτωλή και επειδή εργαζόμεθα την αμαρτία κάθε μέρα με τη σκέψη μας, με τα λόγια μας και με τα έργα μας. Και ότι σαν αμαρτωλή είμαι θα εχθρή του Θεού, καταδικασμένη στην απώλεια αιωνίως. Αλλά ο Χριστός ενδιαφέρθηκε για μας. Μας αγάπησε παρόλες τις αμαρτίες μας. Ανέβηκε στο Σταυρό και πλήρωσε αυτός το χρέος μας προς τον Θεό. Εκεί στο Σταυρό ο Χριστός ενίκησε την αμαρτία υπακούοντας το θέλημα του επουρανίου πατέρα του. Και τώρα περιμένει από μας να τον βάλουμε μέσα στην καρδιά μας σαν το σωτήρα μας και να ζήσουμε με υπακοή στα λόγια του. Αυτό είναι το μυστικό της απελευθερώσεώς μας από τη δύναμη και την εξουσία της αμαρτίας. Αυτό είναι το συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο μας έφερε ο Ιησούς Χριστός για να μας το παραδώσει, να το υπακούσουμε και να το ζήσουμε. Υπακοή με όλη μας την καρδιά στο συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο μας έφερε από τον Θεό ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Για ας ακούσουμε ακόμα μια φορά τα λόγια του Αποστόλου. «Σεις που είσαστε δούλοι της αμαρτίας, υπακούσατε με την καρδιά σας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παραδοθήκατε και ελευθερωθήκατε από την αμαρτία». Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιον σίγμα χωρίον 17. Όταν κάποια μέρα εξηγούσε ο Κύριός μας τους ανθρώπους γιατί ήρθε εδώ κάτω στη γη, για ακούστε τι τους είπε. «Με έστειλε ο Θεός για να κηρύξω στους εχμαλώτους απελευθέρωση και να ανοίξω τις πόρτες της φυλακής στους φυλακισμένους». Ευαγγέλιον Λουκά κεφάλαιον Δέλτα χωρίον 18. Η αμαρτία μας έχει φυλακίσει και μας εχμαλωτίζει. Είναι τρομερός τύραννός μας η αμαρτία. Είναι η θυγατέρα του σατανά που εργάζεται την καταστροφή μας και τον πνευματικό μας θάνατο κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Η θρησκεία δεν μπορεί να μας ελευθερώσει. Μόνον ο Χριστός ελευθερώνει. Το μήνυμα που μας έφερε από τον Θεό είναι μήνυμα απελευθερώσεως και σωτηρίας αιωνίας. Δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Μήπως και εσύ που ακούς τώρα αυτά τα λόγια αισθάνεσαι δεμένος στα πάθη σου, εχμαλωτισμένος από τη δύναμη της αμαρτίας? Αν πράγματι θέλεις να ελευθερωθείς πρέπει να υπακούσεις το μήνυμα της αληθείας στη συγκεκριμένη διδαχή που ο Θεός μας παρέδωκε δια του Ιησού Χριστού. Να δεχτείς την αλήθεια αυτού του μηνύματος και να τη βάλεις στην καρδιά σου και να τη ζήσεις. Αλλιώς δεν θα ελευθερωθείς. Οι δυνάμεις οι δικές σου δεν μπορούν να σε βοηθήσουν εις τίποτε, γιατί είναι δυνάμεις μικρές και αδύνατες. Ποτέ να μη στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, στις ικανότητές σου και στις προσπάθειές σου. Ποτέ. Επειδή η δύναμη της αμαρτίας μέσα μας είναι πολύ δυνατότερη από τις δικές μας δυνάμεις. Μόνον ο Ιησούς Χριστός, όταν ζει και ενεργεί στην καρδιά μας και στη ζωή μας, μόνον αυτός μας απαλλάσσει από την τυραννία της αμαρτίας. Κόβει τις αλυσίδες της εχμαρωσίας. Ο ίδιος μας βεβαιώνει, καθώς ακούσαμε, ότι γι' αυτό το σκοπό τον έστειλε ο Θεός. Τον έστειλε για να κηρύξει στους εχμαλώτους απελευθέρωση και για να ανοίξει τις πόρτες της φυλακής στους φυλακισμένους.
Come, 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 come.